Είναι γεγονός ότι οι πολίτες έχουν υπερβεί τα οριά τους και βεβαίως δικαιολογούνται για την όποια αντίδραση μπορούν να εκφράσουν. Το θέμα είναι ότι με ψυχραιμία και με νυφαλιότητα θα έλεγα, έχοντας την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου, πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα με έναν διαφορετικό τρόπο και με όχι με τον τρόπο που χθες τουλάχιστον όλοι μας είδαμε το πώς υπήρξε η ανάλογη συμπεριφορά. Βέβαια, στην όποια αντιπαράθεση υπάρχουν και υπερβολές και λέγονται και διάφορες κουβέντες παραπάνω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτά και να απειλούμε για δικαστήρια και οτιδήποτε και εισαγγελείς. Έτσι, ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι πλέον δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία με τη διαχείριση των απορριμμάτων και δικαίως νομίζω διαμαρτύρεται. Τώρα, το να προσανατολίζει ο Δήμαρχος τους πολίτες που μας επισκέφθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενώ να του θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα να απαντάει με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο όπως συνήθως κάνει όλο αυτό το διάστημα αναφέροντες διάφορους εγκυκλίους και νόμους τα οποία δεν αφορούν κανέναν. Αυτό το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Τέλος πάντων, αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι φαίνεται ότι από σήμερα ξεκινάει η περίφημη αποκομιδή των απορριμμάτων. Θα ήθελα να τονίσω άλλη μία φορά, επ' ευκαιρία αυτού του γεγονότος, ότι αυτό είναι μια προσωρινή λύση η οποία πολύ φοβάμαι ότι θα καθυστερήσει αρκετά στο να μεταφερθούν όλα τα απορρίμματα που είναι μέσα στην πόλη. Είναι πάρα πολλά πλέον τα απορρίμματα και χρειάζεται εντατικοποίηση και μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά του Δήμου για να μπορέσει να τα αποσύρει μέσα σε λίγες μέρες. Ήδη είμαστε σε μια περίοδο που η αλλαγή της θερμοκρασίας είναι εμφανής, με αποτέλεσμα πλέον να δημιουργούνται πολύ έντονα προβλήματα στην υγεία των πολιτών με τις οσμές και όλα αυτά τα προβλήματα που τέλος πάντων ανακύπτουν. Θέλω επίσης, επί τη ευκαιρία, να τονίσω άλλη μία φορά ότι με αυτές τις λύσεις δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρέπει άμεσα, επαναλαμβάνω και δεν παίρνει χρόνο γιατί το χρησιμοποιούν τέχνος πάρα πολύ αυτό, δεν θέλει πάνω από μία-δύο μέρες να βρεθεί ο χώρος του δημοσίου. Υπάρχουν χώροι του δημοσίου. Να μην με προκαλούν συνεχώς ποιος είναι αυτός ο χώρος. Να δηλώσουν την αδυναμία τους και εμείς είμαστε στην διάθεσή τους να τους πούμε και τους χώρους και οτιδήποτε και να βοηθήσουμε. Δεν δηλώνουν τίποτα. Όσες φορές έχουμε επιχειρήσει να βοηθήσουμε, λεκτικά πάντα ζητούν την στήριξή μας, αλλά επί της ουσίας δεν θέλουν καμία στήριξη. Έχουν αποφασίσει αυτοί τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να το διαχειριστούν. Πρέπει λοιπόν άμεσα, μέσα σε μία-δύο μέρες, να τελειώνει αυτό το θέμα με το χώρο. Υπάρχουν χώροι του δημοσίου, να ο χώρος αυτός που έχει τις προϋποθέσεις, το επαναλαμβάνω, από την πλευρά του Δημάρχου να δοθεί δυνατότητα επίταξης του χώρου αυτού και ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και να μεταφερθούν μέσα σε 10 μέρες τα σκουπίδια όλα εκεί. Και από εκεί λοιπόν να μεταφορτώνονται προς το παρόν, προς την Αθήνα, σιγά σιγά, ώστε μέσα σε 15 μέρες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να μπορούμε και τα παραγόμενα ημερησίων σκουπίδια να μεταφέρονται στον χώρο αυτόν. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λυθεί και όχι με τις μεταφορές, γιατί οι μεταφορές έξω από κοστοβόρες, όπως είπα, είναι και χρονοβόρες. Και δεν φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται άμεσα να λυθεί. Ξέρετε, είναι τραγικό να καταταλαιπωρούμε τους πολίτες, να πληρώνουν αυτοί τα τέλη για τα ανταποδοτικά βέβαια του Δήμου για τη θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων μας που παράγονται κάθε μέρα στα νοικοκυριά και εμείς, ενώ δεν ευθύνονται αυτοί, εμείς να μην δίνουμε καμία λύση. Έχουν παρέλθει ήδη 2,5 μήνες από τότε που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα και φανταστείτε και πόσους χρόνους ακόμα θα πάρει μέχρι που να βελτιωθεί η κατάσταση και να γίνει η αποκομή των απορριμμάτων. Είπα λοιπόν πάρα πολύ απλά ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Δήμος να μάθει να πληρώνει, να κάνει την ποινή του. Γιατί δεν ευθύνονται οι πολίτες. Ο Δήμος έχει την ευθύνη για ό,τι έχει φτάσει, στο σημείο που έχουμε φτάσει. Να επιστραφούν όλα τα τέλη καθαριότητας σε όλους τους δημότες και είπα επίσης ότι αν υπάρχουν και οφειλές κάποιων
ενδεχομένως από κάποιες συναλλαγές που έχουμε το Δήμο, ας γίνει και ένας συμψηφισμός από την επιστροφή αυτή, ώστε να τελειώνει αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, να μην δέχεται ο κύριος Δήμαρχος και εντέχνως να προσπαθεί να το αποφύγει, γιατί εγώ το θεώρησα και δίκαιο και εύλογο και νομίζω ότι εκφράζω και σχεδόν την πολύ μεγάλη πλειοψηφία ή το σύνολο, θα έλεγα, των πολιτών. Λυπάμαι για αυτή την κατάσταση. Δεν περίμενα ότι τουλάχιστον δεν θα το έβαζε θέμα συζήτησης. Η πλειοψηφία λοιπόν το απέρριψε εχθές κατόπιν της δικής του εισήγησης και αυτό για μένα δείχνει πολλά. Σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι δεν υπολογίζει πλέον κανέναν. Έχει χτίσει στο μυαλό του μια δική του πολιτική το πώς πρέπει να διαχειριστεί τα απορρίμματα και σε όποιον χρόνο αυτός νομίζει, και έχουν παρέλθει ήδη 2 χρόνια από τότε, 2,5 χρόνια που έχουμε και τρέχουμε τα σκουπίδια. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο καθένας κρίνεται για αυτά τα οποία κάνει. Και για να μην υποθεί και υπονοηθεί ότι η όποια πρόταση έγινε από την πλευρά μου εχθές, το κάνω για επικοινωνιακούς λόγους, γιατί μπορεί και αυτό να μας πούν στο τέλος. Εγώ δεν το κάνω για επικοινωνιακούς λόγους, είμαι ξεκάθαρος. Έχω, και αν μου δοθεί η δυνατότητα στο μέλλον να ηγηθώ αυτού του Δήμου, να ξέρετε ότι δεν θα είναι το μοναδικό θέμα, όχι το συγκεκριμένο, και μια σειρά άλλα θέματα, όταν το κράτος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις νόμιμες των πολιτών, είναι υποχρεωμένο να πληρώνει. Μέχρι σήμερα είχαν μάθει το κράτος να εισπράττει και όχι να πληρώνει. Δεν πρέπει να μας επιβάλλουν κάποιοι το αν πρέπει να εισπράττουμε ή να πληρώνουμε. Πρέπει και εμείς από μόνοι μας, αν σεβόμαστε πρώτα τον εαυτό μας και μετά τους πολίτες, να λειτουργούμε το ίδιο. Όπως έχουμε απέτηση από το δημόσιο να μας πληρώνει για κάτι το οποίο εμείς έχουμε παρέχει μια υπηρεσία, το ίδιο λοιπόν πρέπει και το δημόσιο, έτσι, να αποζημιώνει τον πολίτη για τη βλάβη την οποία έχει επέλθει σε αυτόν. Έτσι. Και στην παραλούσα φάση νομίζω ότι η αναξιοπιστία που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή και η ευθύνη της είναι καθολική όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης. Και παραλαμβάνω, έξω και πέρα από τις όποιες άλλες ευθύνες μπορεί να έχουν και κάποιοι άλλοι.